Από χθε, 27 Σεπτεμβρίου, στι 10 το πρωί ώρα Ελλάδο, ξεκίνησε η δημόσια προσφορά των μετοχών τη Optima Bank για την εισαγωγή τη τράπεζα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στι 4 το απόγευμα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι παίζει με την Optima Bank. Μία τράπεζα που ουσιαστικά ξεκίνησε ω επενδυτική τράπεζα Ελλάδο, μέχρι που εξαγοράστηκε από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, που βρίσκεται σήμερα στο τιμόνι. Θα δούμε πώ ξεκίνησε η Optima Bank, πώ εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια και αν αξίζει να επενδύσει στην IPO τη όσο ακόμα προλαβαίνει. Με ένα δωρεάν λογαριασμό στη Φιντομικό 4. Αρχικά, να τονίσω πω δεν είμαι οικονομολόγο, οικονομικό αναλυτή ή οποιοδήποτε είδου ειδικό στο χώρο τη οικονομία και των επενδύσεων. Ένα χοντρό καράφλα νερπλουλα είμαι, απλώ απόφυτο λυκείου, που το αρέσει τεχνολογία και να λέει τον κόσμο ηλίθιο. Όμω, αν είναι ένα πράγμα που ξέρω, είναι να κάνω έρευνα στο Ιντερνετ και θα έχω στην περιγραφή πηγέ για όσα αναφέρω. Επίση, όπω λέει ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή κανάλια για οικονομικά στο YouTube, κανεί δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Και λιγότερο από όλου οικονομολόγοι. Και να τονίσουμε πω η IPO ανήκουν στην κατηγορία των επενδύσεων με το υψηλότερο ρίσκο. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν το 2004, που ιδρύθηκε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδο, IBG. Το 2007, Ενσωματώθηκε σε αυτή η εταιρεία επενδυτικού χαρακτήρα Εγνατία Finance. Το 2008 υπήρξαν αρκετέ ανακατατάξει. Από τη μία, στην IBG ενσωματώθηκε η λαϊκή Atlas Χρηματιστηριακή. Την ίδια χρονιά, όμως η IBG εξαγοράστηκε και συγχωνεύτηκε με τη μορφή ελληνική χρηματιστηριακή. Πλέον, η νέα IBG, χάρη σε εκείνε τι σημαντικό τομέα επενδυτικών υπηρεσιών και εξειδίκευση ήταν το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα με ταυτόχρονη τραπεζική και χρηματιστηριακή δραστηριότητα. Το 2011 η Marfin Popular Bank επέστρεψε στο ιστορικό τη όνομα, Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου. Το 2013 το σύνολο των εργασιών τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πυραιό. Όμω η IBG εξαιρέθηκε και παρέμεινε ανεξάρτητο τραπεζικό, επενδυτικό και χρηματιστηριακό ίδρυμα. Τέλη του 2016, Λόγω των γενικότερων προβλημάτων τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, ξεκίνησε η διαδικασία πώληση τριών θηγατρικών τη. Συγκεκριμένα τη IBG, τη CPB Asset Management και τη Λαϊκή Factors and Forfeiters. Αρχέ Απριλίου του 2018, σύμφωνα με την Ernst Young, 13 μεγάλοι επενδυτέ είχαν δείξει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για τι τρει αυτέ θηγατρικέ. Οι επενδυτέ αυτοί επιλέχθηκαν για τη φάση υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών προέρχονταν κυρίω από το διεθνή χώρο και περιλάμβαναν εταιρείε επενδύσεων, funds, τραπεζικά ιδρύματα και ομίλου επιχειρήσεων. Τέλειο Οκτωβρίου του 2018, ο Όμιλος Βαρδινογιάννη ήταν ο τελικό αγοραστής των θηγατρικών τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, στην οποία περιλαμβανόταν και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδο. Στην εξαγορά προχώρησε η εταιρεία Iron Investments, που είναι 100% θηγατρική τη Motor Oil Ελλάδα με τίμημα 73,5 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε το 97,08 του μετοχικού κεφαλαίου της IBG, το 94,52% της CPB Asset Management και το 100% της λαϊκή Factors and Forfeiters. Ήδη από τις αρχές του 2019, ο Όμιλος Βαρδινογιάννη είχε υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος το επιχειρηματικό του σχέδιο για την ανάπτυξη της IBG. Ένας από τους βασικούς στόχους μέχρι το τέλος της χρονιάς ήταν η αύξηση του δικτύου καταστημάτων στα 20 έως 25. Αυτό θα επιτρέψει στην IBG να αποκτήσει ένα κρίσιμο μέγεθο και να απευθυνθεί σε ευρύτερε κατηγορίε πελατών, τόσο σε επιχειρήσει όσο και σε Τετάρτη 31 Ιουλίου του 2019 έγινε τα αποκαλυπτήρια τη Νέα Τράπεζα υπό τον έλεγχο του ομίλου Βαρδινογιάννη με το όνομα Optima Bank. Επικεφαλή στέθηκε ο έμπνο τραπεζίτη Γιώργο Τρανισκίδη. Εκτό από την αύξηση των καταστημάτων μέχρι το τέλο του έτου, στόχο της Optima ήταν η επένδυση στη νέα τεχνολογία. Να τονίσουμε πω αυτή δεν είναι η πρώτη δραστηριότητα του ομίλου Βαρδινογέννη Τράπεζα. Το 1988 είχαν αγοράσει από την Εθνική Τράπεζα την άδεια λειτουργία τη ω τότε αδρανού τράπεζα Χίου. Το 1998 η Τράπεζα Χίου εισήλθε στο χρηματιστήριο το 2000 απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πυραιό, στην οποία ο Όμιλος Βαρδινογιάννη συνέχισε να διαθέτει σημαντικό πακέτο μετοχών. Το 2017 η επιχειρηματική οικογένεια μπήκε επίση στην τραπεζική αγορά τη Ρουμανία, με τη μαρφή Bank Romania. Μέχρι το 2019 είχε μετονομαστεί σε Vista Bank Romania, με αντίστοιχη πολιτική αύξηση των υποκαταστημάτων στη χώρα. Ιανουάριο του 2021, η Optima Bank Προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περισσότερο από 80 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έγινε με τη συμμετοχή τη οικογένεια Βαρδινογιάννη και 27 άλλων σημαντικών επενδυτών. Μέχρι εκείνο το σημείο, η τράπεζα είχε καταθέσει που ξεπερνούσαν τα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε καταμύευση δάνεια που υπερεύαιναν τα 550 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, ο δείκτη ικανοποίηση NPS των πελατών παρέμεινε σταθερά πάνω από το 80%. Τα επόμενα χρόνια, η τράπεζα συμμετείχε σε σημαντικέ οικονομικέ και επενδυτικέ δραστηριότητε στον ελληνικό χώρο. Μεταξύ αυτών ήταν η εξή. Έκδοση ομολογιακών δανείων για πληθώρα εταιριών, μεταξύ των οποίων η Motor Oil, Costamare Participations, Prodia Investments, CPLP Shipping Holdings, Novel Property, GEC και Lambda Development. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού κυρίως ανάδοχος στην εισαγωγή των εταιριών Μπλε Κέδρος και Demand Real Estate στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, σημαντικό μέρος των επενδύσεων της τράπεζας έχουν να κάνουν με πράσινη ανάπτυξη και ανέωσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη από τον δεύτερο χρόνο λειτουργία τη, η Optima εμφάνισε κερδοφορία. Για το πρώτο εξάμεινο του 2022, η καταθέσει είχε ξεπεράσει τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δάνεια και οι εγγυητικέ άγγιζαν τα 1,6 δισεκατομμύρια και το ενεργητικό τη τράπεζα είχε υπερβεί τα 2,1 δισεκατομμύρια. Αξίζει να σημειωθεί πω από το 2020 μέχρι το 2023 η Optima έχει συγκεντρώσει 24 βραβεία και διακρίσει σε εγχώριο και διεθνέ επίπεδο. Μόνο φέτο είχε 7 διακρίσει σε τρει διοργανώσει βραβείων. Στα Evolution Awards, Digital Finance Awards, Cloud Computing Awards και Mobile Excellence Awards. Η τράπεζα βραβεύτηκε στο MIS e-Banking Business Analytics and Intelligence και Best Cloud Computing μεταξύ άλλων. Αρκετέ από τι βραβεύσεις και τι διακρίσει αφορούν την ψηφιακή παρουσία τη Optima Bank τόσο στο e-banking όσο και στη mobile εφαρμογή τη. Το πρώτο εξάμεινο του 2023 η Optima είχε πάνω από 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσει, 3,2 δισεκατομμύρια ενεργητικό, 2 δισεκατομμύρια σε δάνεια και καθαρά κέρδη μετά του φόρου 43,3 εκατομμύρια ευρώ. Τέλη Μαρτίου που μα πέρασε, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών τη Όπτμα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι η πρώτη εισόδο τράπεζα στο χρηματιστήριο Αθηνών μετά από 17 χρόνια. Η αύξηση κεφαλαίου μέσω τη εισόδου στο χρηματιστήριο υπολογίζεται να είναι ύψου 140 εκατομμυρίων ευρώ. Αν θέλει και εσύ να συμμετέχει στην IPO τη Όπτμα Bank, αυτό γίνεται με ένα δωρεάν λογαριασμό στη Φιντμ 24. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η ταυτότητά σου και α λογαριασμό στο όνομά σου κάνοντα την εγγραφή σου από το δικό μα link στην περιγραφή, θα έχει ένα μοναδικό extra bonus. Η συμμετοχή στην IPO είναι ανοιχτή μόνο σε κατοίκου Ελλάδο, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνε ή ξένοι υπήκοοι. Έχοντα κάνει την εγγραφή σου από την εφαρμογή τη Freedom 24 στο κινητό, αρκεί να πα στην επιλογή μενού. Ύστερα, ενεργοποίησε τη συνεδρία ασφαλεία. Θα σου ταλεί είτε SMS στο κινητό που δήλωσε, είτε μήνυμα στο Telegram με τον κωδικό για την ενεργοποίηση. Έχοντα ενεργοποιήσει τη συνεδρία ασφαλεία, Πάτα στι Μη Συναλλακτικέ Αναθέσει. Στην οθόνη που θα ανοίξει, η πρώτη επιλογή είναι Αγορά Μετοχών στην τιμή τη IPO. Πατά εκεί. Στο κάτω μέρο τη οθόνη, στο σύμβολο Μετοχή του Τίτλου, επιλέγει το εικονιζόμενο «OptimaIPO.gr». Για την αντίστοιχη διαδικασία που υπολογιστεί, πήγε στην περιοχή Μελών και άνοιξε η Συνεδρία Ασφαλεία. Κάτω αριστερά, στην πρώτη-τελευταία επιλογή του μενού, θα βρει την Αγορά Μετοχών στην τιμή IPO. Εκεί, στο σύμβολο μετοχής του τίτλου, επιλέγεις το optimaipo.gr. Θυμίζω πως η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνο για χρήστες που κατοικούν μόνο μας στην Ελλάδα και έχουν δηλώσει ελληνική διεύθυνση στη Freedom24. Η ελάχιστη τιμή μετοχής για τη συμμετοχή στην IPO έχει οριστεί στα 7,2 ευρώ. Τονίζουμε πως δεν θα υπάρχει περίοδος lock-up. Δηλαδή, κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να πουλήσει συμμετοχές του αμέσως μετά την ολοκλήρωση IPO, από τι 4 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσουν οι συναλλαγέ. Εσά, ποια είναι η άποψή σα, Γνωρίζετε για την Optimum Bank και την πορεία τη, Πιστεύετε πω η συμμετοχή στην IPO είναι μια καλή ευκαιρία αναγνωρίζοντα το σημαντικό ρίσκο που έχει οποιαδήποτε IPO, Πείτε μα σχόλια. Είμαι ο Σύρο τη Χρονιά και θα πούμε μέσα.